πραγματικά όλοι γνωρίζουμε το τι γίνεται καθένα στον τόπο του και την ενιαία κοροϊδία που γίνεται από την κυβέρνηση. Για τον κύριο Τριαντόπουλο που μίλησε ο φίλος μου πριν λίγο, έχω να πω το εξής. Έχει καταντήσει σαν τον Άγιο Βασίλη που μοιράζει τα δώρα στην Ελλάδα, κατά περιοχές. Μοιράζει εκατομμύρια, εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί, αλλά εκατομμύρια Κοσμάκης δεν βλέπει, παιδιά. Δεν τα είδατε εσείς, δεν τα είδαμε εμείς, δεν θα τα δουν ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι επόμενοι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να πούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε έστω και το κάτι της, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να παλέψουμε. Να βάλουμε τα στήθια μας μπροστά σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που εκφράζουν οι κυβερνήσεις όλα τα τελευταία χρόνια και έχουν φτάσει στο επίπεδο αυτή τη χώρα να γινόμαστε ζητιάνοι και κακομύριδες. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Η ζωή μας καταστράφηκε. Εγώ θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την Βόρεια Εύβοια, η οποία πραγματικά ήταν ανατριχιαστική. Δεν ήταν θέμα ούτε δασιοπυροσβεστών, ούτε τίποτα άλλο. Ήταν θέμα εγκληματικής ενέργειας της κυβέρνησης που άφησε να καταστραφεί αυτός ο τόπος. Η επιχείρηση ήταν με 18 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη τη Βόρεια Εύβοια, χωρίς εναέρια υποστήριξη. Μέσα σε χαλέπι ο Πεύκη, σε μια περιοχή που το χειμώνα είχε καταστραφεί από την κακοκαιρία Μύδια και είχε πάρα πολλά σπασμένα δέντρα, τα οποία δεν μας έδινε το δικαίωμα το δασαρχείο να τα αφαιρέσουμε από μέσα, εμάς τους τριτονοκαλλιεργητές. Δεν μας άφηνε, διότι έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούν να πουληθούν τα ξύλα από τους δασεργάτες. Τα ξύλα μείναν μέσα, τα σπασμένα, και ήταν ανάλαμα του πυρός. Η πυροσβεστική βρισκόταν στο δρόμο, στον ορεινό όγκο της Εύβοιας δεν υπήρχε κανείς, μα κανείς, να σβήσει αυτή τη φωτιά, και εμείς που πήγαμε ενάντια στη λογική της κυβέρνησης «τρέξτε να σωθείτε», γλιτώσαμε έστω τα σπίτια μας. Με δικά μας μηχανήματα, με τρακτέρ, με βιτία, ψεκαστικά κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η αδράνεια της κυβέρνησης και η λογική της να δώσει όλον αυτόν τον πλούτο, όχι στο λαό, αλλά σε λίγους. Και μας να μας έχουν σκλάβους του 21ου αιώνα. Έτσι θέλουν να μας βλέπουν, έτσι θέλουν να μας κάνουν. Πρέπει να το καταλάβουμε και να αντισταθούμε, είτε είναι στην Εύβοια, είτε στη Γορτινία, είτε στην Λακωνία, είτε οπουδήποτε αλλού στην Καρδίτσα και οπουδήποτε αλλού στη χώρα μας. Τα προβλήματα είναι παντού ίδια για το λαό και θα συνεχίσουν να παραμένουν ίδια αν εμείς δεν σηκώσουμε το ανάστημά μας απέναντι σε αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Ενώ τα ξύλα καίγαν ακόμα στη Βόρεια Εύβοια, οι υπογραφές πέφταν για τις ανεμογεννήτριες. Τα ξύλα ακόμα δεν είχαν σβήσει τα χοντρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλω να κάνω σε αυτόν τον τόπο. Σχέδια άλλα. Και μας φέρανε και τον αγαπητό φίλο τον κύριο Μπένο. Δεν τον θέλατε εσείς στην Αχαΐα, ε. Την πατήσατε. Τον πήραμε εμείς. Δυστυχώς έτσι είναι. Ναι, τελειώνω πάμε. Τον πήραμε εμείς. Και θα μας φτιάξει. Θα μας φτιάξει ανεμογεννήτριες. Θα μας βάλει βιπένα και σκουπίδια. Και ό,τι καλό υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Θα το πάρουμε εμείς. Γιατί εμείς είμαστε πιο μάγκες. Παιδιά, πρέπει να αρχίσουμε να πονηρευόμαστε. Και να πονηρευόμαστε πολύ άσχημα. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μια καλύτερη μοίρα από εμάς. Το οφείλουμε σε αυτά. Είμαστε μια γενιά η οποία δεν έδειξε καλά τα δόντια της. Μάθαμε καλά, μάθαμε μάλλον να ζούμε από τους πατεράδες μας που ζήσαν σε δυστυχίες, σε φτώχες και σε κακομοιριά, μας μάθανε κάπως διαφορετικά. Να περιμένουμε από τον καναπέ να μας λύσουν τα προβλήματα. Δεν θα μας τα λύσει κανείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεν θα μας τα λύσει κανείς
αν δεν σηκωθούμε όρθιοι από μόνοι μας. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με την εισήγηση, στις 6 του μήνα πρέπει όλοι μαζί να πιαστούμε χέρι με χέρι από όλες τις περιοχές της χώρας και να διεκδικήσουμε για αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο για την Εύβοια, ούτε για την Καρδίτσα, ούτε για την Πελοπόννησο. Όλοι μαζί να διεκδικήσουμε για αυτή τη χώρα. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι ανάγκη να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι όλοι εκεί που θα πάτε στον τόπο σας, στα μέρη που αγαπάτε και αγωνίζεστε ο καθένας, να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει ότι χωρίς πάλι και αγώνα αυτή η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να ορθοποδήσει.